Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια πανέμορφη μέρα, μια μέρα γιορτινή. Και όπως είπατε, με πολλές εκδηλώσεις. Έτσι. Η μισή Ελλάδα τσικνίζει σήμερα υποβροχή. Εμείς είμαστε στην άλλη μισή που τσικνίζει με τον ήλιο και με τον καλό καιρό. Θερμοκρασία μέχρι τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω έτσι κάποια δεδομένα για να τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά όπως είπα πριν από λίγο, ότι το ζητούμενο είναι να περάσουμε καλά, να είμαστε καλά, οδηγεί και πεζοί, και να γυρίσουμε στο σπίτι μας άπαντες. Αυτό ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι το κύριο μέλημά μας, εμάς, όλων των αστυνομικών, που αυτές τις γιορτινές μέρες σήμερα είμαστε στο πόδι, είμαστε σε υπηρεσία, είμαστε σε εγρήγορση, ώστε να εξασφαλίσουμε κάθε πολίτη στο να μετακινηθεί με ασφάλεια, στο να επιστρέψει με ασφάλεια και κάποιος να μην αποτελέσει κίνδυνο ούτε για τον ίδιο, ούτε για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Και πολύ σωστά το είπατε, είτε αυτός είναι οδηγός, είτε είναι πεζός, είτε ακόμα και αν είναι επιβάτης. Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής μέρας, αλλά όλων των υπολείπων και των υπολείπων που θα ακολουθήσουν, να πούμε ότι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης είναι επιποδός. Οι υπηρεσίες τροχέας, αλλά και γενικότερα όλες οι αστυνομικές μας υπηρεσίες, είναι στις επάλξεις, ώστε να μεριμνήσουμε, να πραγματοποιούμε και τους προληπτικούς ελέγχους μας και τις βεβαιώσεις των επικίνδυνων εκείνων παραβάσεων, με πολύ μεγάλη έμφαση στην οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι η γιορτή δεν θα χαλάσει για κανέναν, και φυσικά μέσα από την δράση μας περνάμε και το μήνυμα ότι δεν απαγορεύουμε σε κάποιον να γιορτάσει. Επιτρέπουμε, είμαστε όλοι σύμφωνοι στο να υπάρχει το εορταστικό κλίμα, αλλά να υπάρχει με προσοχή, σύνεση και υπευθυνότητα. Μα εντάξει, εκτός από τη δική σας την προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους, και καλωσορίζω βέβαια και τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, έτσι να τον βάλουμε στη συζήτηση. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Λογαρίδου. Ο κύριος Καρτσάκης, ο οποίος εκτός από το του ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της υπηρεσίας του ως αστυνομικός, είναι περιφερειακός σύμβουλος και στο χαρτοφυλάκιο του τμήματος της οδικής ασφάλειας. Να ολοκληρώσει λίγο η κυρία Λογαρίδου, κύριε Καρτσάκη, και αμέσως μετά σας δίνω τον λόγο. Σαφέστατα λοιπόν το μήνυμα, όπως λέτε κυρία Λογαρίδου, είναι ο καθένας από εμάς να κάνει το καλύτερο και για τον εαυτό του. Δεν είναι μόνο τα μέτρα. Δεν είναι ζητούμενο να έχω ένα αστυνομικό και να πηγαίνω να διασκεδάζω, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας, δεν το θέλω. Και ούτε αυτός είναι ο σκοπός ο δικός σας σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά, τα οποία λέμε για να μην παρεξηγηθούμε. Ούτε εγώ το θέλω από την άλλη ως πολίτης. Αλλά βρε παιδί μου, κι εγώ από μόνος μου λίγο να καταλάβω ότι πρέπει και εγώ να γυρίσω καλά στο σπίτι μου, και τους άλλους που θα έχω μαζί μου να τους γυρίσω καλά στο σπίτι τους. Ακριβώς, και μάλιστα αυτές ήταν και καμπάνιες που κάναμε σαν Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για τον οδηγό της παρέας. Είναι πάρα πολύ απλό να δείξουμε μια υπευθυνότητα. Η κατανάλωση αλκοόλ, όσο καλά και αν νιώθουμε όταν πάρουμε το τιμόνι, δεν είναι ασφαλής. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η οδηγική συμπεριφορά μας. Και δεν είναι θέμα ατομικό, είναι θέμα συλλογικό, διότι στους δρόμους δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε ευθύνη και για τους ανθρώπους που μεταφέρουμε, έχουμε ευθύνη και για όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν, όπως είπα και προηγούμενα, στον δρόμο. Έτσι λοιπόν μπορεί η παρέα να ορίσει τον οδηγό, ο οποίος δεν θα πιει και θα αναλάβει την ασφαλή μεταφορά. Αν δεν υπάρχει οδηγός της παρέας, υπάρχουν τα ταξί, υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπορέσει να μεταφέρει χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Φυσικά δεν είναι μόνο το αλκοόλ, είναι πάρα πολλές έτσι επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές ή παραλήψεις που επιμένουμε πολλές φορές και για τη χρήση της ζώνης και του κράνους. Είναι μία επένδυση για τον εαυτό μας, για τους ανθρώπους που μεταφέρουμε. Είναι επένδυση για όλους μας, γιατί η σωματική μας ακεραιότητα είναι κάτι το πολύ εύθραυστο. Ξέρετε, εγώ θα συμπλήρωνα και κάτι άλλο και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Καρτσάκη για να ακούσουμε τις δικές του τις κουβέντες. Μπορεί να θέλει να προσθέσει κάτι παραπάνω ή να διαφωνήσει με αυτά τα οποία μπορεί να λέμε εμείς οι δύο. Το αλκοόλ και οι λοιπές
ουσίες θα έβαζα επίσης μέσα στην κουβέντα, μαζί με την οδική μας την συμπεριφορά, μαζί με την αρχοντιά την οποία μπορεί ο καθένας από εμάς να νιώθει όταν βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και να νομίζει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα όλα στο δρόμο, τόσο ο ίδιος όσο επίσης και το αυτοκίνητό του. Κύριε Καρτσάκη, τι λέτε, διορθώστε μας όπου κάνουμε λάθος, κυρίως εγώ. Δεν έχω να διορθώσω τίποτα, τα έχετε πει όλα. Η κυρία Λογαρίδου, την οποία γνωρίζω και προσωπικά και είμαστε φίλοι, ξέρω και τον αγώνα που έχουν κάνει μέσω της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, με όλες τις δράσεις στο νησί. Πλην όμως, για τους το όνομα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο κομμάτι του δεν υπάρχει οδηγική παιδεία στον τόπο μας. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο στον τόπο μας, είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή δεν έχουμε την πρωτιά. Λύνω όμως αυτό το φαινόμενο, το να μην προσέχουμε στο τιμόνι, μας κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Ειδικά λοιπόν σήμερα, που είναι μια μέρα, ας το πούμε, ιδιαίτερη για διασκέδαση, που την έχει ανάγκη πάρα πολύ ο κόσμος μετά από τόσο που έχει περάσει, με την οικονομική κρίση, με την πανδημία, με τα χίλια και προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει κτλ. Είναι κάτι τέτοιες μέρες που ο σκοπός της σημερινής μέρας είναι να βελτιώσουμε λίγο τη ψυχική μας υγεία. Αυτό λοιπόν και μόνο μας κάνει στο να σκεφτούμε ότι καλό είναι να μην οδηγήσουμε, ή αν αποφασίσουμε ότι κάποιος πρέπει να είναι οδηγός, τουλάχιστον να μην πει. Αυτό δείχνει μια υπευθυνότητα, αυτό δείχνει ένα σεβασμό ανάμεσα στους φίλους και ανάμεσα και σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι ένα φαινόμενο που τώρα τόσο καιρό ασχολούμαι με αυτό το χαρτοφυλάκιο, και έχοντας τώρα τη δυνατότητα και συναντιέμαι και με κάποιους ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς ανθρώπους, τα παιδιά τους, φίλους τους κλπ. Βλέπουμε πόσο σκληρός είναι ο θάνατος. Και πέρα από την ανθρώπινη, από την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, η ζημιά αφήνει στους οικείους του. Mm. Τι κόσμος θα είναι έξω, κυρία Λογαρίδου, σήμερα για εσάς? Εμάς είναι μία μέρα που πάντα έχουμε δυνάμεις και δίνουμε όμως πολύ μεγάλη έμφαση και τις βραδινές ώρες για τους ελέγχους, τα αλκοτέστ που σας είπαμε. Το σύνολο των υπηρεσιών μας θα είναι στο δρόμο. Τμήματα τροχέας εννοείται όλη τη Κρήτη, και τροχέα του βόρειο-δυτικού άξονα. Φυσικά και του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης, αλλά και οι λοιπές υπηρεσίες, γιατί η δουλειά της αστυνόμευσης είναι μια συλλογική δουλειά. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό το οποίο λέω, κυρία Λογαρίδου, για να σας απελευθερώσω, είναι ο καθένας από εμάς να περάσει καλά. Αυτό το μήνυμα εκλαμβάνω ότι μας το στέλνετε και το στέλνετε στον καθένα από εμάς, να περάσουμε όλοι καλά, αλλά να γυρίσουμε και στο σπίτι μας, ρε παιδιά, όλοι καλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο καθένας σας το κρίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με σύνεση και προσοχή λοιπόν στο δρόμο και υπευθυνότητα. Σας εύχομαι να περάσετε καλά. Και σε εσάς, καλημέρα σε όλους, την καλημέρα μας και στον κύριο Καρτσάκη. Καλημέρα, κυρία Λογαρίδου. Κύριε Καρτσάκη, το προχωράτε το πράγμα με την οδική ασφαλεία στην περιφέρεια και με το χαρτοφυλάκιό σας? Δύο κουβέντες, δεν είναι της παρούσης και της μέρας σήμερα να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκείνη η ευθύνη από εσάς, όπως εσείς την έχετε μεταφράσει, την έχετε μεταφέρει στον αέρα και στον αέρα του Ράδιο 984, ότι θέλετε να προχωρήσετε με γρήγορα βήματα για να δείτε πώς θα το οργανώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, είμαστε έτοιμοι στο να προχωρήσουμε σε δράσεις, τόσο στις ενημερωτικές δράσεις που γίνονται μέχρι σήμερα. Δηλαδή,
διαπιστώσαμε διάφορα κενά τα οποία έχουμε σχολιάσει και στην εκπομπή σας, ότι στις ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία που γίνονται είτε από την ελληνική αστυνομία είτε από διάφορους άλλους φορείς, θα συμμετέχουν και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων για να μπορούν να φέρουν ακόμα και τους γονείς την ώρα που γίνονται τα μαθήματα και ενημερώσεις. Ταυτόχρονα έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι διαθέτουν πάρκα οδικής κυκλοφορίας και τα οποία μέχρι σήμερα έχουν διαλύσει, να δούμε πώς μπορούμε να άμεσα να τα ξαναφτιάξουμε, γιατί μη μένουμε μόνο στην θεωρία. Είναι καλό για αυτά τα παιδιά ή για τους εφήβους μετά τη θεωρία να το δούμε τα πράγματα και στην πράξη. Γιατί εσείς, για να εμπλουτιστούν περισσότερο πέρα από την ενημέρωση, να τους πάμε μετά στο πάλι να δούμε πώς είναι, έχουμε σε επαφή και με σχολές οδηγών, οι οποίες έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Θα μπορούμε όλη την ενημερωτική δράση και αν μπορούμε σε όσο δυνατόν περισσότερα μέρη να είναι όσο δυνατόν πιο πλήρη. Μετά έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν καταθέσει προτάσεις για την δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας ενημερωτικού περιεχομένου που να μπορούμε μέσω το μέσο μαζικής ενημέρωσης και το social media να μεταφέρουμε το μήνυμα και σε όλα τα σπίτια. Μην μένουμε μόνο σε ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία, είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά είναι οι οδηγοί οι οποίοι θα πρέπει να ετοιμάσουμε την επόμενη δεκαετία. Αυτή τη στιγμή όμως καθημερινά κάνουμε ανθρώπους και θα προσπαθήσουμε ακόμα και με τις διαφημιστικές καμπάνιες μήπως καταφέρουμε να σώσουμε έστω έναν. Και επίσης έχω μετά από την επίσκεψη σε διάφορα αστυνομικά τμήματα στην Κρήτη, διαπιστώσαμε ότι έχουν έλλειψη σε κάποιους σημαντικούς εξοπλισμούς, όπως είναι οι συσκευές αλκοτέστ. Είναι κάτι για το οποίο έχω ενημερώσει τον Περιφερειάρχη και περιμένουμε να γίνει κάποια σχετική δαπάνη ώστε η Περιφέρεια Κρήτης να καλύψει κάποιες από αυτές τις ανάγκες, και αυτό να το αναδείξουμε και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για το οποίο πρέπει και αυτό υπεύθυνα και άμεσα να καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Στην τελευταία μου επίσκεψη στην Αθήνα είχα και μια συνάντηση με την σχολή ασφαλούς οδηγής του κ. Διαβέρη, ο οποίος ο γιος του είναι και αυτός περιφερειακός σύμβουλος, είχε να λάβει και το κομμάτι της οδικής ασφάλειας και αυτός την περιφερειατικής, και είπαμε ότι με μια συνεργασία και με την εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει και αυτοί οικογενειακά με τα προγράμματα που τρέχουν, που το έχουν εξελίξει, κάποια από αυτά να τα μεταφέρουμε ακόμα και στην Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα τα πούμε εν αυτό το χρόνο όσο πιο αναλυτικά γίνεται για την κάθε μία από αυτές τις δράσεις, γιατί όλες είναι ένα πραγματικά ολόκληρο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρτσάκη. Καλημέρα και σε εσάς. Ναι, να πούμε κάτι τελευταίο που το ξαναείπαμε. Αλλά καλό είναι για αυτούς που τώρα άρχισαν να μας ακούν. Είναι σημαντικό πλέον να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή. Με απλά λόγια, σήμερα είτε διασκεδάστε, ας μην πηγαίνω σε την παρέα, ή αν θέλετε όλοι να καταναλώσετε αλκοόλ, μπορείτε είτε με τα πόδια να πάρετε κάποιο ταξί ή να καλέσετε κάποιον αγαπημένο σας να έρθει να σας πάρει. Είναι ωραίο σήμερα όλος ο κόσμος να γυρίσει ευτυχισμένος πίσω στο σπίτι του. Ύστερα από διάσταση. Δεν αντιλέγω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.